Θα ήθελα, αγαπητοί φίλοι, να κάνω μια σύντομη αναφορά σε ένα κλασικό φόβο των ανδρών, ένας συνδυασμός φόβου και έμονης ιδέας που είναι ο φόβος της ομοφιλοφιλίας. Πραγματικά, πολλά νέα παιδιά από την εφηβεία και μετά, αλλά και ενήλικες, έχουν αυτή την αγωνία την οποία την εκφράζουν συχνά στο γραφείο μου. Μήπως είμαι γκέι, μήπως είμαι γκέι. Και είναι πολύ δύσκολο να τους πείσεις πως δεν είναι γκέι, απλά πάσχουν από αυτή την αιμονική, αγχώδη, φοβική διαταραχούλα η οποία τους κάνει να αμφισβητούν την ταυτότητά τους. Δηλαδή, αν είμαι γκέι, σημαίνει ότι εγώ δεν αξίζω. Δεν είμαι άντρας, δεν είμαι δυνατός. Είναι σαν να μην είμαι ο εαυτός μου δηλαδή. Και ο φόβος τους είναι ακριβώς αυτή η άρση, η κατάργηση της εαυτότητας, η κατάργηση της ταυτότητας. Αν είμαι γκέι, τότε δεν αξίζω. Αυτή η γνωσία είναι εγκαταστημένη μέσα τους, ότι δηλαδή, εάν είμαι γκέι, δεν έχω καμία αξία, είμαι ένα τίποτα, είμαι ένα μηδενικό, τους προκαλεί απέραντο φόβο και κολλά μέσα τους η ιδέα αυτή, η φοβία αυτή, με τον φόβο. Ο φόβος είναι η κόλλα με την οποία κολλάει η αιμονή. Μήπως είμαι γκέι. Λοιπόν, ήθελα σήμερα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα και να πούμε πως όχι, δεν είσαι γκέι. Διότι το φοβάσαι, διότι είναι κάτι που σε τρομάζει, είναι κάτι που σε αγχώνει και όχι κάτι που επιθυμείς. Δεν επιθυμείς τους άντρες περισσότερο από τις γυναίκες. Για να είσαι γκέι θα έπρεπε σε μια σταθερή βάση να προτιμάς το ανδρικό φύλο από το γυναικείο. Εάν μόνιμα, σταθερά, επίμονα προτιμάς τους άντρες, τους επιθυμείς, τους ωρέγεσαι, τους θέλεις, τους ερωτεύεσαι, και αυτό είναι μια διαχρονική εμπειρία και όχι η εμπειρία μια συγκεκριμένη στιγμή, τότε είσαι γκέι. Εάν όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά απλά έχεις ένα φόβο μέσα σου, τότε δεν είσαι γκέι. Φοβάσαι ότι θα μπορούσες να είσαι. Όπως υπάρχουν δύο άλλες κλασικές αιμονές, φοβικές αιμονές, που είναι το μην τρελαθώ ή μην πεθάνω, επειδή και αυτά τα δύο, αν τρελαθώ δηλαδή ή αν πεθάνω, καταργείται και πάλι η ταυτότητά μου, η συνέστηση της εαυτότητάς μου. Δηλαδή, δεν αξίζω, δεν μετράω, δεν είμαι σημαντικός. Και επειδή το φοβόμαστε αυτό, αν είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητες και ευάλωτες προσωπικότητες, είναι πιθανόν να κολλήσει μέσα μας αυτός ο φόβος. Μήπως είμαι γκέι? Λοιπόν, όχι, το ξεκαθαρίζουμε, δεν είσαι. Το διασαφηνίζουμε με απόλυτο τρόπο. Δεν είσαι γκέι. Τότε θα πει κάποιος, τι μου συμβαίνει? Είπαμε, έχεις την αιμονούλα, έχεις το κόλλημά σου, έχεις τη φοβία σου. Κοιτάξτε τώρα, θέλω να το επεκτείνω λίγο και να πω το εξής. Εάν κάποιος στην παιδική του ηλικία ή στην εφηβική ηλικία έκανε κάποιους πειραματισμούς σεξουαλικούς με αγόρια, ένα αγόρι με ένα άλλο αγόρι, όχι δείξε μου πως είναι το πουλάκι σου, να δω τα γεννητικά σου όργανα, να τα αγγίξω, να τα πιάσω, να παίξω κλπ. Και λένε μερικοί, μα εγώ το έκανα όταν ήμουν μικρός, όταν ήμουν έφηβος ή στην πρώτη νιώτη, το έκανα. Δεν έχει σημασία. Δεν είσαι γκέι επειδή έκανες κάτι. Θα ήσουν γκέι αν είχες τη σαφή, σταθερή, μόνιμη προτίμηση του ενός φίλου από το άλλο. Λέει ο άλλος, μα εγώ το φαντασιώνω στην διάρκεια της αυτοικανοποίησης. Μπορεί να μου έρθει αυτή η φαντασίωση. Καμιά φορά έρχεται σαν φόβος, τάκ, και μου χτυπάει το μυαλό και τρομάζω. Τι είναι αυτό που μου ήρθε τώρα και γιατί? Μήπως με διεγείρει, μήπως είναι κάτι που το επιθυμώ και το θέλω? Και άλλες φορές το άτομο επίτηδες δημιουργεί εικόνες ομοφιλοφιλικές μέσα στο μυαλό του ή μπορεί να δει κάποιες τσόντες ομοφιλοφιλικές οι οποίες μετά τον τρομάζουν και σου λέει για να τις βλέπω και για να διεγείρομαι, πάει να πει πως είμαι γκέι. Όχι. Διεγείρεσαι. Ναι, αυτό μπορεί να είναι μια αλήθεια. Διεγείρεσαι επειδή αναστατώνεται το συγκινησιακό κομμάτι του οργανισμού σου, της ύπαρξής σου, και αυτή η συγκινησιακή διέγερση, αυτή η αναστάτωση, καμιά φορά και ο φόβος, ο ίδιος αυτός καθεαυτός, μπορεί να σου παρέχει, να ερεθίζει μέσα σου μια διαγερσιμότητα. Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή βιώνω μια διαγερσιμότητα είμαι γκέι. Άρα λοιπόν το αποκλείουμε. Ούτε αν έπιασες, αν άγγιξες ένα άλλο αγόρι, ούτε αν είδες στο διαδίκτυο εικόνες, βίντεο
και ένιωσες ή δεν ένιωσες διέγερση. Νόμιζες ότι ένιωσες, τα ένιωσες τα αλήθεια, δεν ξέρεις αν ένιωσες ή όχι. Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά, δεν ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Δεν είσαι γκέι. Εφόσον υπάρχει ένα μικρό παράθυρο μέσα σου, το οποίο σου ανοίγει την προοπτική να πας με γυναίκα, και εφόσον υπάρχει αυτό το παράθυρο, το ερωτικό, το σεξουαλικό, της επιθυμίας, που να θέλεις μια γυναίκα, τότε δεν είσαι γκέι. Θα πει κάποιος, μήπως είμαι αμφισεξουαλικός, και αν είμαι αμφί, ας τα αφήσουμε αυτά. Εμείς έχουμε σοβαρούς λόγους να μην κολλήσουμε σε τέτοια πράγματα. Δεν θέλουμε να είσαι γκέι. Αν όμως, είπαμε, δεν υπάρχει ερωτικό παράθυρο προς το άλλο φύλο και έλκεσαι μόνο από το ίδιο φύλο. Αν από μικρό παιδί ερωτευόσουν αγόρια και αν και τώρα το συνειδητοποιείς και το συναισθάνεσαι ότι ο ερωτικός προσανατολισμός είναι καθαρά οι άντρες, τότε αλλάζει το πράγμα. Δηλαδή εσύ διεγείρεσαι μόνο με τους άντρες, επιθυμείς ερωτικά και σεξουαλικά μόνο τους άντρες, ερωτεύεσαι θέλοντας και μη μόνο τους άντρες. Σε αυτό το μόνο κρύβεται το μυστικό κλειδί. Αφού μόνο με τους άντρες διεγείρεσαι, τότε είσαι γκέι. Διαφορετικά, άστο. Ου μπλέξεις. Δεν χρειάζεται να ασχολείσαι και να ανακατεύεσαι. Γιατί η ίδια η σεξουαλικότητα, η διεγερσιμότητα, μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύπλοκα μπερδεμένα μονοπάτια και να κάνεις πειραματισμούς οι οποίοι θα σε μπερδέψουν και θα σε ταλαιπωρήσουν. Προτείνω και θεωρώ και πιστεύω ότι ακολουθούμε το δρόμο της ομοφιλοφιλίας όταν αυτός είναι μονόδρομος και πάλι όταν δεν έχουμε μέσα μας τη δύναμη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος η οποία θα μπορούσε να μας εμποδίσει, γιατί η χάρη του Θεού πραγματικά μπορεί να μας απαλλάξει και από την ερωτική επιθυμία. Αφαιρώντας αυτό τον παράγοντα, εξαιρώντας αυτό τον παράγοντα της Θείας Χάριτος, λέμε ότι ένας απλός άνθρωπος, εάν από μικρό παιδί θέλει μόνο τους άντρες, τι να κάνουμε τώρα, ας πάει με τους άντρες. Και αν θέλει να το βάλει και ως θεμέλιο της ταυτότητάς του και να πει είμαι γκέι, είσαι γκέι. Ωραία, εντάξει, είσαι γκέι εφόσον δεν έχεις άλλη δυνατότητα και εφόσον ο προσανατολισμός σου με σαφήνεια κατευθύνεται στους άντρες. Μην μπερδεύεσαι όμως, μην ταλαιπωρείσαι και μην μπλέκεις σε μονοπάτια ασύμφορα, τα οποία δηλαδή δεν μπορούν να σε οδηγήσουν με ευκολία σε χαρά, ευτυχία, σε ισορροπία και σε εσωτερική αρμονία σε σχέση με τον εαυτό σου αλλά και με το περιβάλλον. Μην μπλέκεις ούτε με προβληματισμούς, ούτε με πράξεις, ούτε με πειράματα, ούτε με τίποτα. Άστα τα πράγματα ελεύθερα. Μην προβληματίζεσαι, μην σκέφτεσαι. Ο στόχος είναι να καταργηθεί ο προβληματισμός. Δεν σκέφτομαι, δεν προβληματίζομαι, δεν ψάχνω, δεν αναζητώ. Μα το σκέφτηκα. Δεν μας ενδιαφέρει. Μα με ερέθησε. Δεν μας ενδιαφέρει. Μα είδα την τζόντα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Μα κατ' επανάληψη είδα την τζόντα. Μα φαντασίωνα ότι είμαι εγώ η γυναίκα. Μα φαντασίωνα. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Άστα να φύγουν. Δεν έχουν σημασία. Μπορείς να πας με γυναίκα. Επιθυμείς τη γυναίκα. Νιώθεις έναν ερωτισμό όταν βλέπεις τις γυναίκες. Μικρό ή μεγάλο, έντονο ή λιγότερο έντονο. Εάν υπάρχει στον ψυχισμό σου αυτή η διαθεσιμότητα, αυτή η παρόρμηση, αυτή η ενόρμηση, η ερωτική και η σεξουαλική προς το άλλο φύλο, αυτό και ακολουθούμε, διότι αυτό είναι το καλύτερο για τη δική μας ζωή και όντως είμαστε ετεροφιλόφιλοι. Επειδή μπορούμε να φιλήσουμε υπό μία έννοια, να είμαστε φίλοι, έχουμε φιλία προς το άλλο φύλο. Είμαστε ετεροφιλόφιλοι. Δεν κάνουμε προβληματισμούς μάταιους. Δεν επιτρέπουμε στο μυαλό μας να σκέφτεται, να προβληματίζεται, να αναλύει, να αμφιβάλλει και να αμφισβητεί. Είναι τόσο απλό. Μπλέκουν σήμερα πάρα πολλοί νέοι, πέρα από αυτούς που έχουν την αιμονή και το άγχος και τη φοβία και είναι καθαρά όλα μέσα στο μυαλό τους μόνο και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, υπάρχουν κάποια άλλα παιδιά, κάποιοι άλλοι νέοι, οι οποίοι προβληματίζονται και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Μα μήπως με διεγείρει ένας άντρας, μήπως θα ήταν καλύτερα να το κάνω με τον άντρα, μα εγώ βλέπω ότι με ενδιαφέρει αυτό, μήπως
Ρε παιδάκι μου, τι μπλέκεσαι τώρα. Θέλω να τα κάνεις θάλασσα στην προσωπική σου ζωή. Άστο. Είτε είσαι μικρός είτε είσαι μεγάλος. Μην μπλέκεις. Δηλαδή, αν έχεις φοβία, άγχος και μόνη, είναι σκέτο, άγχος, φοβία και μόνη. Αν είσαι πάλι ένας άνθρωπος που προβληματίζεται γιατί ένιωσε τη διαγερσιμότητα, μα πάλι δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει τι είναι αυτό που μας διαγείρει. Δεν αφινόμαστε στην παρόρμηση. Δεν εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας να μας οδηγήσουν συναισθήματα και παρορμήσεις. Έχουμε έναν νου, έναν ηγεμόνα νου. Ακολουθούμε το νου ο οποίος με έναν έλογο τρόπο μας οδηγεί σε αυτό που είναι το καλύτερο για μας. Και ακολουθούμε αυτή την πορεία ζωής. Και αυτό είναι επιλογή. Επιλέγω, εφόσον έχω τη δυνατότητα να είμαι ετεροφιλόφιλος, το επιλέγω και το ζω. Δεν βάζω αμφιβολίες. Δεν προβληματίζομαι, δεν συλλογίζομαι, δεν σκέπτομαι, δεν αναλύω, δεν πειραματίζομαι. Είναι τόσο απλό. Ζήσε την ετεροφιλοφιλία σου. Έχεις τη δυνατότητα. Όρμα. Και ξέχνα την ομοφιλοφιλική δυνατότητα. Τι θα πεις σε διεγείρη, δηλαδή επειδή σε διεγείρη θα παίξεις μπάλα πάνω σε αυτό που σε διεγείρη, θα ακολουθήσεις τη διαδρομή της διεγερσιμότητας. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον σου, δεν σε βοηθά σε κάτι. Σε μπλέκει, σου ταράσει τη ζωή, σε κοινωνικό και επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων αλλά και εσωτερικά. Μην ακολουθείς αυτή τη διαδρομή, εφόσον έχεις άλλες δυνατότητες. Και όλοι οι άνθρωποι βάζουμε τον εαυτό μας σε μια τροχιά. Βάζουμε τον εαυτό μας σε ένα δρόμο. Δεν ακολουθούμε την παρόρμηση που μας ήρθε, ούτε κάτι που μας διέγειρε, ούτε κάτι που φαντασιώσαμε. Ακολουθούμε από επιλογή ένα συγκεκριμένο δρόμο ζωής. Έτσι ας πούμε κάνει και ένας πιστός. Ένας πιστός χριστιανός δεν λέει μα εμένα μου ήρθε σήμερα να αυνανιστώ, μου ήρθε σήμερα να πάω με μια άλλη γυναίκα, μου ήρθε σήμερα. Δηλαδή δεν... Την ώρα που θα κάνεις αυτό το πράγμα και θα αρχίσεις να ακολουθείς συναισθήματα, απλά μπερδεύεις τη ζωή σου και σε πάνε οι παρορμήσεις όπου θέλουν εκείνες και χάνεις την ισορροπία σου, χάνεις το δρόμο σου, χάνεις τον εαυτό σου, χάνεις τη ζωή σου. Επιλέγω συνειδητά να ακολουθήσω αυτό το δρόμο εφόσον έχω αυτή τη δυνατότητα. Είναι τόσο απλό. Το προτείνω έτσι με έναν τρόπο αιμονικό σε εισαγωγικά, διαφεύγουμε από την αιμονή. Αντί να ακολουθούμε τις αιμονές και να ενοχλούμαστε από αυτές ή από τις παρορμήσεις, από τα συναισθήματα, από τις συγγενείς, από τις διαγέρσεις, από όλα αυτά τα πράγματα, λέω stop, τα παρατάω όλα, τα πετάω όλα και ακολουθώ τον δρόμο, τον ετεροφιλοφιλικό, προσεγγίζω γυναίκα, τα φτιάχνω με γυναίκα, δεσμεύομαι με τη γυναίκα και ακολουθώ αυτή τη διαδρομή η οποία είναι γόνιμη για μένα και μπορεί να δώσει νόημα, ευτυχία και χαρά σε μένα αλλά και στους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μου. Μπορούμε να το κάνουμε.